Ολοκληρώνω στην Κοζάνη και στη Σιάτιστα την επίσκεψή μου στην Δυτική Μακεδονία. Εξαιρετικά ικανοποιημένος από την αποδοχή του κόσμου για την υποψηφιότητά μου. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολλούς νεοδημοκράτες την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, να τους ενθαρρύνω να έρθουν να συμμετέχουν σε αυτήν την πολύ όμορφη δημοκρατική εκλογική διαδικασία και να μπορέσουμε πάλι να κάνουμε το κόμμα μας από ένα συρρυκνωμένο κόμμα που είναι σήμερα, μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Σε προσωπικό επίπεδο χαίρομαι πάντα πάρα πολύ κάθε φορά που έρχομαι στη Μακεδονία, διότι μας συνδέουν με την Κρήτη πάρα πολύ στενοί δεσμοί. Ο παππούς μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολέμησε το 1913 και στην Ήπειρο και στην Μακεδονία και με πολύ μεγάλη χαρά θα παραβρεθώ στην συνέχεια σε κάποιες από τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση στη Σιάτιστα, για να μπορέσω ακριβώς να τονίσω αυτούς τους δεσμούς, να μαθαίνουμε από τους μεγάλους άθλους των προγόνων μας και να παίρνουμε δύναμη για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα. Η μάχη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας είναι μάχη η οποία απειλεί πιθανόν και την ενότητα της την επόμενη μέρα. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν απειλείται από μια ισοκομματική διαδικασία. Είναι αστείο να το συζητάμε. Αυτό όπως δεν απειλείται η ενότητα από τον δημόσιο διάλογο, τον οποίο εγώ μετεπιτάσσεως ζητώ, διότι τον θεωρώ αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Τα κόμματα μπαίνουν σε εσωστρέφεια όταν δεν συζητούν, όταν βάζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και όταν περιορίζουν τη συζήτηση στα θέματα της διαδικασίας. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μπορούμε να συζητάμε ουσιαστικά πολιτικά και να συγκρίνουμε το όραμά μας για το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κρίμα που το ζήτημα αυτό, ένα απλό διαδικαστικό ζήτημα, δεν έχει λυθεί ακόμα. Είναι οριστικό, δηλαδή δεν θα λυθεί, δεν έχει μετατοπίσει, δεν θα έχουμε την πέη, δηλαδή. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Προφανώς και δεν μπορούμε να έχουμε συζήτηση αν δεν συμμετέχουν και οι τέσσερις υποψήφοι. Αλλά θα εξακολουθώ να επιμένω ότι ο δημόσιος διάλογος είναι απαραίτητος. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για τη διαδικασία και δεν συζητάμε για την ουσία. Μια και είστε στην περιοχή, έχετε υποστηρίξει αρκετές φορές ότι τάστε και υπέρ της μικρής ΔΕΗ αλλά και για μειώσεις μισθών υπαλλήλων της ΔΕΗ. Ένα σχόλιο γι' αυτό και με πιο σκεπτικό ένα νεοδημοκράτη και πόσο μάλιστα διαιτητή. Θα σας στήριζε και στην οικολογική σας. Και για να απαντήσετε συνολικά, υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα των 600 εκατομμυρίων που θέλετε για το ασφαλιστικό της ΔΕΗ, το οποίο λένε οι συνδικαλιστές εδώ, και δεξί μάλιστα συνδικαλιστές, ότι είναι νόμος του κράτους, το οποίο το έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μισό λεπτό για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καταρχάς, εγώ δεν προσδιορίζω τις πολιτικές μου θέσεις με βάση την κομματική ταύτιση συγκεκριμένων συνδικαλιστών, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, πλην όμως και εγώ έχω δικαίωμα να λέω αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι σωστά. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως πρόβλεψη στο τρίτο μνημόνιο, για να το γνωρίζουν όλοι, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας μέχρι το 2020 να δρομολογήσει τις εξελίξεις στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε το 50% της ηλεκτροπαραγωγής να παράγεται από ιδιώτες. Αυτή είναι η δέσμευση στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό το οποίο είπα είναι ότι είναι παράξενο να μην μπορούμε να δώσουμε μια λύση στο ασφαλιστικό πρόβλημα της ΔΕΗ, η οποία να συνυπολογίζει και την πώληση παγίων στοιχείων της ΔΕΗ. Είπα λοιπόν ξεκάθαρα ότι η επιδότηση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τακτική επιδότηση ύψους 600 εκατομμυρίων, θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί και να αντικατασταθεί από μια χρηματοδότηση του Ταμείου Ασφαλισμένων της ΔΕΗ από πώληση παγίων στοιχείων της ΔΕΗ, τα οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει κάποια στιγμή να απολυθούν στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Είμαι πάντα ανοιχτός να έχω έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο και με συνδικαλιστές και με εργαζομένους. Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Από εκεί και πέρα είμαι πάντα ανοιχτός να συζητώ με όλες και με όλους, πάντα όμως με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αυτό υπηρετούμε. Δεν έχω μιλήσει εγώ για δημόσιες μισθών στη ΔΕΗ, είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Λοιπόν, έχω πει ότι πρέπει να εξετάσουμε τη μείωση της χρηματοδότησης του ασφαλιστικού ταμείου της ΔΕΗ, βεβαίως και το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα, αλλά και την στήριξη του ασφαλιστικού ταμείου της ΔΕΗ με άλλους τρόπους. Δεν θα σας πω εγώ διαφορετικά πράγματα εδώ πέρα. Η οποία είναι πώληση περιουσιακών στοιχείων. Περιουσιακά στοιχεία είναι και οι εκτάσεις οι οποίες έχουν
ολοκληρωθεί η εξορυκτική διαδικασία. Είναι και αυτό, δηλαδή. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Λοιπόν, εγώ ήμουν πάρα πολύ σαφής και σας είπα και με πολύ μεγάλη σαφήνεια τι λέγεται το τρίτο πρόγραμμα για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε όλοι. Και το λέω κυρίως και προς την κυβέρνηση, η οποία και για το ζήτημα του ΑΔΜΙΕ ισχυριζόταν ότι είχε βρει ισοδύναμη λύση. Πλην όμως το πρόγραμμα πάλι λέει ότι αν δεν υπάρχει, δεν προταθεί κάποια λύση μέχρι τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος έχει ήδη παρέλθει, ο ΑΔΜΙΕ πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ακριβές αυτό. Για εξού και υπήρχε αυτή η ρύθμιση. Δεν διαφωνεί κανείς με αυτό. Απλά αυτό το οποίο ισχυρίζομαι εγώ είναι κατά το πόσο στο διηνεκές πρέπει το κράτος να έχει αυτή την υποχρέωση αυτού του ύψους. Και οι εργαζόμενοι λένε ότι κάνανε υποχώρηση όταν έγινε η μετοχοποίηση της ΔΕΗ προκειμένου να. Κοιτάξτε, η μετοχοποίηση της ΔΕΗ έγινε το 2000 και έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ ζητώ μια επαναξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο θα χρηματοδοτείται το ασφαλιστικό της ΔΕΗ. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτό. Μάλιστα.